Ονομάζομαι Κανακάρης Κωνσταντίνος. Διατηρώ το κατάστημα στην όμορφη Νέα Ποτίδεα, μία από τις αξιόλογες ψαροταβέρνες σε όλη την Ελλάδα, γιατί έχουμε πάρει τα μεγαλύτερα βραβεία πανελλαδικώς όσο αφορά το κομμάτι της γεύσης. Και η εμπειρία μου στα 22 χρόνια που έχω το κατάστημα και η αγάπη για την εργασία, έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Η ψαροταβέρνα Μαρίνα βρίσκεται στην όμορφη Χαλκιδική. Έχει το γραφικό ψαρολίμανο που είναι μπροστά μας και έχουμε τη δυνατότητα να προμηθευόμαστε καθημερινώς τα φρέσκα ψάρια και την ποικιλία. Μπορούμε δηλαδή να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια. Όσο αφορά για την κουζίνα, ο σεφ που είναι δίπλα μας εδώ και 10 χρόνια, ο Κώστας ο Φεύγας, έχει μια τρομερή εμπειρία, εκτός από τα βραβεία που έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια και έχει ταξιδέψει στα μεγαλύτερα κουραζιερόπλια του κόσμου σαν σεφ. Οι δυνατότητες του και οι γνώσεις του είναι πολύ μεγάλες. Η κάρτα μας είναι πάρα πολύ πλούσια και έχουμε και πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες σπεσιαλιτέ όσο αφορά τα ζυμαρικά. Όσο αφορά για τη wine list του καταστήματος, είναι πλήρως ενημερωμένη. Έχουμε πάνω από 180 κωδικούς σε λευκά και πάνω από 70 κωδικούς σε κόκκινα. Την γκάβα μας, τη wine list, την έχει επιμεληθεί ο Κωνσταντίνος Ολαζαράκης, ο οποίος είναι ο μοναδικός master of wine στην Ελλάδα. Είμαι ερωτευμένος τόσο πολύ με αυτό που κάνω, σε αμέριστο βαθμό. Αυτή τη δουλειά την κάνω από 7 χρονών. Το πρώτο πιάτο που μαγείρεψα 14 χρονών ήταν ψαρόσουπα κακαβιά με φρέσκα ψάρια και η συνταγή ήταν από ψαράδες. Το αγαπημένο μου πιάτο είναι ο ροφός αγιορείτικος και πολλές φορές όταν θέλω να ευχαριστήσω φίλους μ' αρέσει να μπω στην κουζίνα και να μαγειρέψω ο ίδιος με, έτσι, με το μεράκι και την αγάπη. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι από το χώρο μας έχουν περάσει όλες οι μεγάλες προσωπικότητες. Πρόσφατα η γυναίκα του κυρίου Μεντέντεφ, ο κύριος Γιανουκόβιτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο κύριος Σαμαράς από την Ελλάδα, ο σχεδιαστής που ανέλαβε τον ντεκόρ του χώρου είναι ο κύριος Ασβεστάς. Ο κύριος Ασβεστάς είναι από τους πιο διακεκριμένους διακοσμητές στην Ελλάδα. Όσο αφορά το μαγαζί, η σκέψη του είναι να το έκανε όλο ένα καράβι. Και αν το παρατηρήσουμε εξωτερικά θα δούμε ότι όλο το μαγαζί είναι ένα καράβι. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν με ενδιαφέρει ούτε τα χρήματα που κερδίζω, αλλά η ηθική ικανοποίηση που εισπράττω είναι το μεγαλείο, είναι η ευχαρίστηση.